Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά, είδαμε και τα σχετικά ρεπορτάζ με το φυσικό αέριο και το πώς θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Μακεδονίας της Περιφερειακής Αρχής και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς. Κύριε Σαββόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατζά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Σαββόπουλο, είδαμε ότι έχουμε μια θετική εξέλιξη μετά την παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης του Άδωνη Γεωργιάδη στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, με το κλιμάκιο χθες που βρέθηκε στην περιοχή και τον κύριο Παπαθανάση. Πλέον είναι γεγονός. Πέρασε σαν το γεφύρι της Άρτας το φυσικό αέριο, αλλά πλέον είναι γεγονός, κύριε Σαββόπουλε. Πλέον είναι γεγονός, όντως, όπως πολύ σωστά αναφέρεται. Πρώτα ο Θεός, σε περίπου ένα μήνα και κάτι, θα έχουμε και έτσι την επίσημη έναρξη των εργασιών, δηλαδή θα αρχίσουν οι εργασίες τόσο στο κομμάτι της μέσης πίεσης, όσο στο κομμάτι της χαμηλής πίεσης, δηλαδή στα εσωτερικά δίκτυα των τριών πόλεων της Καστοριάς, αλλά και των Γρεβενών, Καστοριά, Άργος, Μανιάκη και Γρεβενά. Είναι κάτι το οποίο είχαμε θέσει από την αρχή στόχος Περιφερειακή Αρχή και νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το περίμεναν όλοι οι Καστοριανοί αλλά και οι πολίτες των Γρεβενών εδώ και αρκετά χρόνια. Θα κάνω μόνο μία αναφορά ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών, κύριε Βακρατζά, έχει περάσει στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχα και τότε ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Ήταν Δεκέμβριος του 2013. Μάλιστα. Σε μια ειδική συνεδρία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τολεμαΐδας. Από εκεί και πέρα υπήρχαν έτσι πολύ μεγάλη συνέχεια όσον αφορά κάποια πράγματα που γίνανε και φτάσαμε σε αυτό το πραγματικά έτσι πολύ έτσι χαρμόσυνο γεγονός για τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας. Την έναρξη των εργασιών ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Είστε δικαιωμένος γιατί η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή το 18 έλεγε τις πρώτες συνδέσεις τις έχουμε το 19. Εσείς αναλάβατε μαζί με τον Γιώργο Κασαπίδη, Περιφερειάρχη ο Γιώργος Κασαπίδης το 19, Αντιπεριφερειάρχης Νομάρχης Καστοριάς εσείς το 19 μέχρι πριν το Νοέμβριο του 21 και πλέον το έργο προχωράει με εσάς. Αυτή είναι. Γιατί δέχεστε και μια κριτική τις τελευταίες μέρες και από συμβούλους της αντιπολίτευσης του κυρίου Καρυπίδη αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τελιγιορίδου, ότι είναι έργο δικό τους. Κύριε Βακρατζά, θα πω ξανά το εξής. Είπε και ο κύριος Άδωνης, ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης εχθές, αυτό που ότι όντως η ΔΕΔΑ για τρία χρόνια είχε μέσα στον σχεδιασμό της πάρα πολλές πόλεις, αλλά ουσιαστικά δεν είχε γίνει απολύτως τίποτε. Περιμέναν 8-9 πόλεις από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην Κεντρική Μακεδονία και τέλος πάντων στην πράξη, όπως είπατε, εμείς αναλάβαμε 1 Σεπτεμβρίου του 2019. Αυτό που είχε γίνει τότε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Καστοριά, εκείνη η κομματική φιέστα, το να μας παρουσιάζουν ως ένα έργο το οποίο θα ξεκινούσε μέσα στο 2019, εγώ θα ρωτήσω τι τους εμπόδισε μέχρι 31 Αυγούστου και δεν ξεκίνησε το έργο. Και είπε και πολύ σωστά ο κύριος Γεωργιάδης ότι το να εντάξεις ένα έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά από την Περιφερειακή Αρχή του κύριου Καρυπίδη το 2017 με ένα ποσό της τάξης των 12.600.000 με μηδενικές πιστώσεις και χωρίς να φροντίσεις να γίνει κάποια διαδικασία προκήρυξης όσον αφορά πρόσκλησης, όσον αφορά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και να φτάνουμε εμείς 1 Σεπτεμβρίου και να λένε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες του 2019, αυτό καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον όσον αφορά την παρουσία του κ. Σταθάκη το 2018, την αρχές της χρονιάς, Φεβρουάριο, δεν κάνω λάθος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Καστοριάς, ήταν καθαρά προεκλογικό. Θυμάστε ότι είχα τοποθετηθεί εκείνη τη συγκεκριμένη έτσι συνεδρία που είχε γίνει στην συγκεκριμένη αίθουσα και είχα πει κάποιες αλήθειες. Από εκεί και πέρα ασφαλώς και γίνανε και κάποια πράγματα από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, η οποία η θητεία της ήταν η μεγαλύτερη όλων των εποχών, 60 μήνες, δηλαδή 5 χρόνια ολόκληρα, για να προχωρήσουν κάπως λίγο τις αδειοδοτήσεις και κάποια πράγματα τα οποία μπορούσαν να γίνουν πολύ νωρίτερα και δεν είχαμε πραγματικά την έναρξη του 2019. Ευτυχώς θέλω να πω ότι οι διαδικασίες προχωρήσανε όπως έπρεπε να προχωρήσουν. Ο κύριος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, ο κύριος Μάριος Τάκας, που τον είχα επισκεφτεί μαζί με τον βουλευτή τον κύριο Τζικαλάγια τον Ιανουάριο του 2020, ακριβώς ό,τι μας είχε πει τότε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την υλοποίηση του αυτού του μεγάλου έργου, ήταν μέσα στα χρονικά πλαίσια. Υπήρχε μια καθυστέρηση γιατί στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία δεν υπήρχε ανάδοχος, αλλά φτάσαμε όπως είδαμε και χθες επίσημα.
τμήμα πλέον, με την υπογραφή της σύμβασης που θα γίνει στις επόμενες μέρες και με την συμβατική υποχρέωση του αναδόχων άμεσα να εγκατασταθεί και να έχουμε έναρξη εργασιών. Και το πιο σημαντικό, κύριε Βαγκρατζά, είναι ότι μέσα στο χειμώνα του 2022 θα έχουμε τις πρώτες συνδέσεις. Το 23, δηλαδή, 20, α, χειμώνα λέτε... Το φετινό χειμώνα που το θα φετινό, μας μάλιστα. 23. Τα δίκτυα του φυσικού αερίου έχουν το εξής πλεονέκτημα, δεν είναι όπως τα δίκτυα ίδρυυσης. Μπορούν να κατασκευάζονται και ανά οικοδομικό τετράγωνο να δίνονται σε λειτουργία. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ήταν ένα στίχημα της σημερινής περιφερειακής αρχής με περιφερειάκη τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Είχε γίνει, θυμάστε πολύ καλά, εκείνη η συνάντηση πολύ νωρίς κάτω στα γραφεία της Αθήνας, παρουσία όλων των θεσμικών παραγόντων, τόσο της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, δήμαρχη, για την περιφερειάρχη ήμουν εγώ, η κυρία Κυριακή Δουκάλη, οι τρεις δήμαρχοι, ο δήμαρχος Ρεβενών, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιάτσος Γιάννης. Είχε μπει το νερό στα βλάκια από νωρίς και έχουμε ουσιαστικά την οριστικοποίηση της έναρξης των εργασιών. Είναι πολύ σημαντικό να λες ξεκινάνε οι εργασίες. Έτσι, άλλο... σας βλέπω πολύ θετικό, συνεχίζετε και εσείς και η σημερινή αντιπεριφερειάρχη κυρία Κοζατσάνη και εσείς ως περιφερειακός σύμβουλος και όλοι οι συνάδελφοί σας. Σας βλέπω θετικούς, με μια θετική εξέλιξη για την περιοχή, τελικά επιτέλους να πάρει φυσικό αέριο η Δυτική Μακεδονία και όλες αυτές τις περιοχές, κύριε Σαββόπουλε. Ξαναλέω ότι σίγουρα και οι προηγούμενοι έχουν συμβάλει, άλλωστε το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε και ο κύριος Χασαπίδης, αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ γρηγορότερα αν όντως εξασφαλίζανε και το χρηματοδοτικό εργαλείο και φροντίζανε να γίνουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Η πρόσκληση από το ΠΕΠ βγήκε τον Απρίλιο του 2020, κύριε Βαγκρατζά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το να εντάξουμε ένα έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με μηδέν πιστώσεις, ακόμη και στη συλλογική απόφαση που βγήκε το 2019 τον Ιούνιο, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που είχε ενταχθεί από το 2017, οι πιστώσεις ήταν μηδενικές. Δηλαδή τώρα είχαν γράψει 1 εκατομμύριο στο ΕΣΠΑ. Τέλος πάντων, να μην συζητάμε το τι δεν έγινε πριν. Σημασία έχει ότι ξεκινάει αυτό το έργο. Είναι μια επιτυχία της σημερινής περιφερειακής αρχής. Από εκεί πέρα θα πρέπει σύντομα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, τα δίκτυα του φυσικού αερίου να επεκταθούν και σε άλλες κοινότητες, μεγάλες κοινότητες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς έχει μεγάλα χωριά. Ζητάνε και αυτά να μπουν στο δίκτυο. Ξεκινάει το έργο με τις τρεις πόλεις της Καστοριάς και των Γρεβενών η τέταρτη. Θα πρέπει και ο κύριος Τσάκας είναι θετικός σε αυτό που λέμε στην επέκταση των δικτύων σε χωριά τα οποία περνάει από γύρω. Είναι Χιλιόντρο, Πουριά, Τσάκονη, Πεντάβρυσο, Καλοχώρη, Μεσοποταμία, Κολοκυθού, είναι Δεσπηλιό, Μαυροχώρη, Πολυκάρπη. Είναι πάρα πολλά τα χωριά με αρκετά έτσι μεγάλο πληθυσμό, το οποίο θα πρέπει με την έναρξη των εργασιών εμείς ως περιφερειακή αρχή σε συνεργασία με τη ΔΕΔΑ να δούμε τι απαιτείται έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Να πάρουν και άλλες περιοχές φυσικό αέριο στην ευρύτερη περιοχή. Ένα ακόμα είναι να προσπαθήσουν να γίνουν επιλέξιμες δαπάνες και όσον αφορά τον εσωτερικό εξοπλισμό, κάτι που έγινε στη Φλόρινα και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και καλώς έγινε στη Φλόρινα, κανένας δεν λέει να μην δεν γίνει. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι εντάξει, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μιλάμε για μια περιφέρεια με περιφερειακή συνείδηση, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο έργο αρχικώς και το που η δαπάνη μέχρι και το, με την κατοικία ή στην είσοδο της κάθε επιχείρησης είναι επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι στην πορεία μπορεί κάτω από προϋποθέσεις, έγινε ένα αίτημα από όλους προς τον Υπουργό και προς τον κύριο Τσάκ, είναι κάτι που θα το δούνε, δηλαδή να μπορέσει και στην Καστοριά και στα Γρεβενά να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες όσον αφορά δηλαδή τον εσωτερικό καυστήρα ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Μακάρι. Μακάρι να το καταφέρετε και αυτό, κύριε Σαββόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι εργασίες, κύριε Σαββόπουλε. Αυτό που λέμε για να πάρετε φυσικό αέριο. Να είστε καλά, κύριε Βαγκρατζά, και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ερχόμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια, κύριε Σαββόπουλε.